Καλησπέρα. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο την εφαρμογή Pixton με την οποία δημιουργούμε εικονογραφημένες ιστορίες σε μορφή κόμικ. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή, είναι δωρεάν και εσείς και οι μαθητές σας. Βέβαια έχει κάποιους περιορισμούς, θα, τις δούμε, θα τους δούμε σε συνέχεια. Εγγραφή ως εκπαιδευτική κάνετε από εδώ, από το κουμπί Educators, με το Sign Up και επιλέγετε εγγραφή με λογαριασμό Google ή κάποιο λογαριασμό Microsoft ή Facebook και μετά ακολουθείτε μια διαδικασία, μπορείτε να προσπεράσετε κάποια βήματα που πρέπει να δημιουργήσετε ένα χαρακτήρα, ένα προφίλ, όλα αυτά είναι προαιρετικά. Να γυρίσω λοιπόν πίσω, εγώ ήδη έχω κάνει την εγγραφή μου, θα κάνω σύνδεση με το λογαριασμό Google που έχω, αυτό είναι το dashboard της εφαρμογής. Έχω φτιάξει εδώ μια τάξη στην οποία όμως μια λειτουργία δεν θα χρειαστώ. Καλύτερα να φτιάχνω comics κατευθείαν με το My Comics στο σύνδεσμο εδώ. Βλέπω ήδη ένα comic που έχω φτιάξει. Για να δημιουργήσω ένα κέντρο λοιπόν πατάω New Comic. Δίνω ένα όνομα, ένα τίτλο δηλαδή για την ιστορία μου. Πατάω Continue. Και εδώ είναι η, το περιβάλλον όπου δημιουργώ το κόμιξ. Αρχίζω λοιπόν με το background. Βλέπετε την καρτέλα, είμαστε στην καρτέλα background. Εδώ εισάγω το υπόβαθρο για τη σκηνή μου. Τα πανέλ όπω τα έχει εδώ. Έχω ήδη μία σκηνή φτιάξει. Και εδώ είναι το μεγάλο μειονέκτημα τη δωρεάν έκδοση ότι έχω στην ουσία πολύ λίγα background να επιλέξω. Όλα αυτά που βλέπετε με την κλειδαριά είναι για την συνδρομή. Δεν είναι δηλαδή δωρεάν. Δεν, δεν βλέπω να υπάρχουν άλλα δωρεάν πιο κάτω. Μόνο αυτά εδώ πάνω. Ας βάλω λοιπόν αυτό εδώ. Με κλικ το πατάω, μπαίνει στη σκηνή μου και μπορώ να αλλάξω το φωτισμό. Είναι ήδη στο φωτεινό να γίνει σκοτεινό ή περισσότερο σκοτεινό. Τα υπόλοιπα κουμπιά δεν ισχύουν για τη δωρεάν συνδρομή. Ναι, να γυρίσω λοιπόν πίσω, πατάω εδώ στο background. Μετά βάζω χαρακτήρα, πάω λοιπόν στο characters. Εδώ έχω πιο πολλές επιλογές, έχω πολλούς χαρακτήρες να επιλέξω. Ας βάλω για παράδειγμα αυτόν εδώ. Μπορώ να τον μετακινήσω δεξιά-αριστερά και με πατημένο το Alt μπορώ να το πάω σε οποια θέση. Αλλά ας το αφήσω λοιπόν έτσι εδώ. Και αφού επιλέξω ένα χαρακτήρα βλέπετε κάνοντας κλικ εμφανίζεται είτε το επιλογή ε, character, outfit, είτε επιλογή words ή το actions. Θα τα δείξουμε τώρα αυτά. Ας πάμε λοιπόν στο χαρακτήρα. Μπορώ να αλλάξω τα ρούχα του. Από εδώ τα κάποια χρώματα το χρώμα του μαλλιού εννοεί μάλλον ναι γενικά εδώ το τύπο του, του μαλλιού έχει διάφορους τύπους εδώ και γυρίζω πίσω μπορώ να βάλω και άλλο χαρακτήρα και δεύτερο χαρακτήρα σε μια σκηνή ας τα αφήσω λοιπόν έτσι ας κάνω κλικ πάνω του μία, δύο, τρεις να δούμε τις διάφορες επιλογές να σπάω εδώ στις λέξεις ας γράψω κάτι λοιπόν Έχω ήδη γράψει εδώ για να μην χάνω χρόνο. Βλέπετε λοιπόν, αυτό είναι ομιλία, έχει σκέψη να φωνάζει η ψήθυρος. Πατάω εδώ το OK. Θα το αλλάξω όμως σε σκέψη αυτό. Και έτσι έχει τελειώσει αυτή η σκηνή. Ας κάνω λοιπόν μια δεύτερη σκηνή με το Add Panel προσθέτει μια σκηνή δεύτερη, όχι όμως σκηνή, διατηρεί στην ουσία το υπόβαθρο και το χαρακτήρα. Αυτό βολεύει πολλές φορές γιατί έχουμε αλληλουχίες σκηνών. Ας το μετακινήσω λίγο εδώ και ας αλλάξω με κλικ πάνω του μέχρι να εμφανιστούν τα άξιος. Εδώ να αλλάξω τη στάση του καταρχήν. Μπορεί να είναι προς τα δεξιά ή να κοιτάει στη μέση και εδώ να αλλάξω όλη τη στάση του. Στην βάλω έτσι, αν δεν έχει τη μέση θέλω κάπου να είναι, να έχει στη μέση, να κοιτάει μπροστά δηλαδή, ναι είναι αυτή εδώ. Και να βάλω και εδώ κάτι που πρέπει να πει, πατάω ή πάω στο words ή κάνω κλικ πάνω του μία, δύο, τρεις φορές μέχρι να εμφανιστεί. Εδώ τώρα θα είναι speech, κανονική ομιλία. Και ας δείξω λοιπόν το focus, δηλαδή είμαι σε αυτή τη σκηνή απατήσω focus εδώ, να αλλάξω την εστίαση δηλαδή της όλης της σκηνής, να την κάνω ένα πιο κοντινό πλάνο που λέμε και στο κινηματογράφο, κάπως έτσι. Και κάτι άλλο ακόμα εδώ στο χαρακτήρα κάνοντας κλικ, αν πάω στο στο Faces αλλάζω και την έκφραση του προσώπου. Έχει εδώ κάποιες επιλογές. Ας βάλω αυτή την πιο χαρούμενη. Και ας κάνω μία ακόμα σκηνή. Ή θέλω να κάνω μια σκηνή, ας τη σβήσω εδώ, να την κάνω remove. Ένα άλλο τρόπο θέλω να ξεκινήσω με την πρώτη, να κάνω ένα αντίγραφο τη πρώτη. Να κάνω ένα duplicate εδώ. Να τη μετακινήσω προ τα κάτω. Και εδώ όμω δεν θέλω τι λέξει. Αν κάνω κλικ πάνω, μπορώ να σβήσω τις λέξεις θέλω να βάλω ένα χαρακτήρα εδώ πάνω σε αυτή τη σκηνή, add character Αν βάλω ένα έτσι, ένα παιδάκι ας δούμε αυτό να εδώ το βάλω κάπου εδώ, κάνω κλικ πάνω του μία, δύο, τρεις φορές μέχρι να εμφανιστεί τα λόγια, να πει κάτι αυτός ναι Και μια τελευταία σκηνή. Θέλω να τη γράψω, αντί να κάνω ad panel, θα τη γράψω αυτή εδώ τη σκηνή. Γιατί θέλω να έχω πάλι το ίδιο focus. Είναι τι θέλουμε. Να βάλω και το τελικό μου κείμενο. Κάνω κλικ πάνω στο κείμενο. Εμφανίζεται ή στο χαρακτήρα νομίζω μερικές φορές μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή για κείμενο. Και κάπως έτσι λοιπόν δουλεύω, φτιάχνω πανέλες, βάζω background, βάζω χαρακτήρες, αλλάζω στάση, αλλάζω το focus, αλλάζω την έκφραση του προσώπου. Εδώ ας πούμε στην πρώτη να τον κάνω λίγο πιο σκεπτικό. Ναι, καλύτερα αυτό, και αφού τελειώσω λοιπόν, πατάω το Done, ποιο που έκανα, είναι αυτό που έκανα τώρα, και έτσι μπορώ να το κάνω sharing, με το share να, να, το, να το κατεβάσω καταρχήν σε εικόνα, διαλέγω εδώ τη διάταξη, ας επιλέξω αυτή τη διάταξη, έγινε εικόνα, τη βλέπετε εδώ, μπορώ να την αποθηκεύσω, να την εκτυπώσω, ή να πάρω το σύνδεσμο κοινοποίηση που είναι αυτός εδώ, εδώ πέρα που βλέπετε. Και από αυτή την οθόνη μπορώ να διαγράψω ένα ακόμη και να το, διπ, να το κάνω αντίγραφο. Ας πάω λοιπόν πίσω στον πίνακα ελέγχου. Αυτά λοιπόν για το Pixton είναι μια πολύ εύκολη εφαρμογή, καλή εφαρμογή. Βέβαια έχει περιορισμούς, ειδικά με τα background, οπότε δεν ενθαρρύνει και τόσο τη δημιουργικότητα, αλλά μπορεί να, γίνει, να γίνουν κάποιες δουλειές πάνω σε αυτό. Αυτά λοιπόν για το Pixstone.